παρεμποδίζει τη ρύθμιση το εδώ και 27 χρόνια ασίδωτου τηλεοπτικού τοπίου. Πρόκειται για το δικαστήριο, για το ίδιο δικαστήριο, το οποίο έκρινε συνταγματικά τα μνημόνια που διέλυσαν την Ελλάδα, έκρινε συνταγματικό το μαύρο στην ΕΡΤ, έκρινε συνταγματικό το PSI που διέλυσε τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι αποφάσεις βεβαίως της δικαιοσύνης είναι δεσμευτικές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι αποφάσεις δεν κρίνονται. Κρίνονται τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τον ελληνικό λαό που της έδωσε την πλειοψηφία στη Βουλή προκειμένου να βάλει τάξη στο τηλεοπτικό χάος και να σπάσει το τρίγωνο της διαπλοκής. Ειδικά η συγκεκριμένη απόφαση κρίνεται και από τις συνέπειες που προκαλεί. Η επιστροφή της ήδη κατευληθής της πρώτης δόσης στέλνει 15.000 παιδιά εκτός παιδικών σταθμών. Εμποδίζει την πρόσληψη 4.000 νοσηλευτών που θα στελέχωναν άμεσα τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία χρειάζονται προσωπικό. Στερεί από το δημόσιο προϋπολογισμό 255 εκατομμύρια ευρώ, πόρους αναγκαίους, ιδίως σε μια περίοδο που η κοινωνία τους έχει ανάγκη και τους επιστρέφει στους λογαριασμούς 4 πολύ πλούσιων επιχειρηματιών. Η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας οδηγεί τη χώρα στο προηγούμενο αντισυνταγματικό, σύμφωνα με τη δική του νομολογία, καθεστώς. Αυτό όμως δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί. Η νομοθετική πρωτοβουλία ανήκει στη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Τη Δευτέρα στέλνουμε στη Βουλή σχέδιο νόμου που προβλέπει την έκδοση βεβαιώσεων λειτουργίας των ιδιωτικών σταθμών μέχρι ότου χορηγηθούν οι πρώτες νόμιμες τηλεοπτικές άδειες με βάση το νόμο 4339 του 2015. Τίποτα δεν θα εμποδίσει τη βούληση της κυβέρνησης να βάλει τάξη με αρχές και κανόνες ισονομίας στο ασίδωτο τηλεοπτικό τοπίο. Η ασυδοσία δεν είναι ούτε συνταγματικά προβλεπόμενη, ούτε ηθικά και πολιτικά ανεκτή. Η δωρεάν νομή και χρήση των δημοσίων συχνοτήτων ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Μαρία, επιστρέφουμε και πάλι σε σένα.